Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμια Πρόδρομη, Αποστόλοι Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάσιμο. Αμήν. Τη στιγμή αυτή, αγαπητοί μου χριστιανοί, που χάρη τη Θεού ευρίσκομαι εις το βήμα αυτό της αιθούσης και βλέπω τα προσφυλή σας πρόσωπα παλαιότερων και νεωτέρων ακροατών, αισθάνομαι βαθιά τη συγκίνηση. Έχω πολύ καιρό να ομιλήσω από το βήματος αυτού. Έχω πολύ καιρό να επικοινωνήσω με τον προφορικό το λόγο. Είπα με τον προφορικό το λόγο, γιατί με τον άλλο λόγο, το γραπτό λόγο, δόξα τω Θεώ, δεν έπαυσα να επικοινωνώ όχι μόνο με εσάς, τους αγαπητούς ακροατάς των Αθηνών, αλλά και με άλλους οι οποίοι βρίσκονται και εντός της Ελλάδος και εκτός της Ελλάδος και επικοινωνώ δια του γραπτού λόγου. Επικοινωνώ με τα φυλάδια, με τα περιοδικά και με τα βιβλία τα οποία χάρη τη Θεού συγγράφομαι. Αλλά, όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούδια μέλανος και χάρτου, δεν επιθυμώ, λέει, να επικοινωνήσω μόνο με το χαρτί και με το μελάνι. Η επιθυμία μου είναι να επικοινωνήσω και ο προφορικός δια της γλώσσης. Η ιδέα δια της γλώσσης επικοινωνία είναι ανωτέρα της δια του γραπτού λόγου, είναι ολοκληρωμένη ομιλία. Δι' αυτό λοιπόν αισθάνομαι σήμερα τη συγκίνηση ότι θα επικοινωνήσω με τον προφορικό ζωντανό λόγο με εσάς τους ακροατάς των Αθηνών. Αυτή τη στιγμή πρέπει στην αρχή της ομιλίας μου να ευχαριστήσω όλους εμάς, παλαιούς και νεωτέρους ακροατάς, οι οποίοι στην τελευταία περιπέτειά μου, όταν το κράτος ή θέλησε να με οδηγήσει στα δικαστήρια του Ρουφ, εσείς ως εις άνθρωπος εκινήθητε και με επιστολάς και με τηλεγραφήματα και με διαμαρτυρίες και με προσωπικές επεμβάσεις, ακόμα δε και με προσευχάς ολινικτίους και αγρυπνίας, συντελέσατε ή βοηθήσατε σπουδαίως εις την υπόθεση αυτήν. Η δίκη εκείνη δεν έγινε, ανεβλήθη. Αν και εγώ σας εξομολογούμαι ενώπιόν σας, επιθυμώ, ήθελα και θέλω ακόμα να καθίσω δια μίαν ακόμη φορά εις το εδόλιο του κατηγορουμένου ή να από εκεί από το εδόλιο διακηρύξουμε αληθείας προς ολόκληρων των ελληνικών λαών. Τώρα ευρίσκομαι εδώ, εις το βήμα αυτό. Πρέπει να ομιλήσω, είναι ανάγκη να ομιλήσω. Αλλά πώς να ομιλήσω? Δεν είμαι πλέον, αγαπητοί μου, 40 ετών, 45 ετών, στην ακμή της δράσεώς μου, όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα, ύστερα από μία δεκαετή περιπλάνηση στα όρη και τα βουνά της Μακεδονίας. Όταν ήρθα εδώ ήμουν τότε νέος και ήρχισαν κηρύγματα στην αίθουσα των τριών ιεραρχών και λαός πολλής οικολούθη και η Κροάτο του Λόγου του Θεού. Και όχι μόνο οι Κροάτο ή τον ακροατέ, αλλά το σπουδαιότερο απ' όλα ήσαν, διότι εγώ δεν θέλω τους ακροατάς να είστε μόνο ακροατέ, να κάθεστε στα καθίσματα και να ακούτε το λόγο και να χειροκροτείτε, αλλά θέλω κάθε ακροατής να είναι μία λέξη, μαχητής. Στην εποχή τη δική μας δεν επιτρέπεται να κάθονται οι άνθρωποι στα σκερκίδας και από τα σκερκίδας να χειροκροτούν τους αθλητάς, αλλά το σπουδαιότερο είναι να συμμετέχουν και αυτοί ζωηράς εκδηλώσεις εναντίον του κακού. Και τότε, για πρώτη φορά η Αθήνα είδε θρησκευτικά συλλαγητήρια διαμαρτυρώμενοι εναντίον της συνωνικής και εκκλησιαστικής διαταραχής και ανομαλίας. Τώρα είμαι πλέον πρεσβύτης. Το με πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής. Χαίρο διότι στο βήμα αυτό κηρύττουν
νέοι, νεότεροι θεολόγοι, κυριοκύριες, εμά πνευματικά τέκνα. Χαίρονται ότι το Κύριο μας συνεχίζεται στα σημέρας μας. Ούτε από εμάς ήρθε, ούτε σε εμάς θα τελειώσει. Τη Εκκλησία ούτε εκλείψουσι οι στρατιώτε, όπως λέγει η ιερός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Και τώρα ευρίσκομαι εδώ, εχμάλωτος της αγάπης σας, για να σου ομιλήσω. Πιστεύσατε με ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αισθάνομαι την αδυναμία μου. Το κήρυγμα είναι μια βαρία αποστολή της Εκκλησίας. Θα έπρεπε στη θέση μου να υπάρχει ένας ιερός Χρυσόστομος για να κηρύξει στον λαό. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας Θεόδωρος Τουδίτης ή ένα από τα μεγάλα εκείνα πνεύματα της Ορθοδοξίας. Θα έπρεπε ακόμη κάτι ανώτερο να υπάρχει άγγελος και αρχάγγελος με την πυρή ρομφαία του και με τη σάλπιγγα της Αποκαλύψεως για να κηρύξει σαλπίσματα αιώνια και σωτηρία. Αλλά βρισκόμεθα εμείς. Αισθανόμεθα την ατέλειά μας. Ένας Απόστολος Παύλος που ευρίσκεται στα τελευταία στιγμά στη ζωή του, πρεσβύτης μέσα στα ποντρούμια της Ρώμης, έγραφε τελευταία γράμματα και έγραφε τα εξής σπουδαία λόγια, ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε ον πρώτος είμαι εγώ. Ο βάθος ταπεινώσεως, ένας Παύλος αετός χρυσάετος που διέγραψε φωτεινούς κύκλους και ανήθε μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε ρήματα άρρητα ούτε εξών, τα οποία δεν είναι εις θέση να νοήσει ο άνθρωπος. Ένας Παύλος που διέτρεξε ολόκληρο την οικουμένη, αυτός να λέγει ότι είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Μπορεί να το πούμε και εμείς, αλλά δεν το λέμε με τη βαθιά συνέστηση με την οποία το έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ένας δε άξιος μιμητής του Απόστολου Παύλου ανεδείχθη εις την γενεά μας, εις το μαρτυρικό μας έθνος, ανεδείχθη ο Κοσμάς ο Αιτωλός, που με εξίωσε ο Θεός να γράψω το βιβλίο του Κοσμά του Αιτωλού με τις 100 προφητείες. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν μιλούσε στο λαό το μαρτυρικό, το λαό της υποδούλου Ελλάδος, το λαό που υπέφερε τα πάντινα κάτω από τα σπαθιά των Τούρκων, αυτός ο Κοσμάς ο Αιτωλός μπροστά στο λαό αυτό που δεν φορούσε ράσα και δεν είχε εγκόλπια, αλλά είχε το σταυρό μες στην καρδιά του, όταν μιλούσε, λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, τις γυναίκες, παιδιά του λαού αυτού του μαρτυρικού, ο Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε τα εξής λόγια. Αδέρφια μου, δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας, έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και το έλεγε με βαθιά συνείδηση, διότι συναισθάνεται αυτός ο αληθινός ασκητής, ότι η αγιώτης δεν φυτρώνει μόνο στα σκορυφάς των ωραίων, αλλά αγιώτης είναι άνθος το οποίο φυτρώνει παντού. Αισθάνεται ότι αυτός ο σκαλόγυρος είχε ο λιγότερος πειρασμός, ή το εκτός του κυκλώνος, του μεγάλου κυκλώνος της αμαρτίας, ο οποίος φυσάει μέσα στα συνωνίας. Ενώ οι χριστιανοί εκείνοι κάθε μέρα αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο και τον θάνατο και έζουν μέσα στον κυκλώνα των φοβερών του κάκου. Δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Κι αν ένας Παύλος, κι αν ένας Κοσμάς ο Αιτωλός έτσι εξεφράζεται, τι να είπαμε αγαπητοί μου χριστιανοί εμείς. Πρέπει να επαναλάβουμε το ρήμα. Αν ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός στη θέση μου, θα σας έλεγε σε εσάς που κατοικείτε εδώ στη Νέα Βαβυλώνα, διότι εγώ την Αθήνα την ονομάζω Νέα Βαβυλώνα, και ευχηθείτε στο Θεό να μην έχει το τέλος της Βαβυλώνος. Είναι κάτι μεγάλο και μυστήριο. Λοιπόν, εσείς που κατοικείτε εδώ, όχι επάνω στα σκορυφάς του Αγίου Όρους, όπου φυσούν άνεμοι δροσεροί, αλλά βρίσκεστε μέσα εδώ στα καυσαέρια, όχι μόνο τα καυσαέρια τα φυσικά, αλλά μέσα στα ηθικά και θρησκευτικά καυσαέρια, εσείς που βρίσκεστε σε μια μολυσμένη ατμόσφαιρα, εσείς που αντιμετωπίζετε ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά θέματα και ζείτε ένα μαρτύριο μέσα στην πόλη αυτήν, εσείς είστε άξιοι να σας προσφωνήσει κανείς με την προσφώνηση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλούς. Εσείς, εμείς, ο κήρυκες του Ευαγγελίου, που ευρισκόμεθα κατά την ανθρώπων μακράν του κυκλώνος, του κοινωνικού κυκλώνος, εσείς είστε, δεν είμαστε εμείς άξιοι να φιλήσουμε τα πόδια σας. Εσείς, οι ολίγοι, αν και φαίνεστε πολλοί απόψε, είστε ολίγοι, είστε μία μειοψηφία μέσα σε μία πόλη απέραντων, Βαβυλώνα νεοτέρα του ελληνισμού. Εσείς οι ολίγοι, όχι οι κοσμικοί, αλλά οι ευσεβείς, που αγαπάτε τον Θεό,
που τρείτε σε εντολάς του Θεού, που ζείτε των βίων, που αισθάνεστε ιερών ρίγος όταν ακούετε το όνομα του Ιησού Χριστού, σεις που κλαίτε όταν ακούετε να βλασφημείτε το όνομα, το υπερπανόνομα, σεις είστε με μια μικρά μειοψηφία. Υποφέρετε κι εσείς, όπως υπέφερε ο Νόε μέσα στην εποχή της παγκοσμίου διαφθοράς, ότι οι άνθρωποι έγιναν σάρκες. Υποφέρετε κι εσείς, όπως υπέφερε ο Λότ με την οικογένειά του εις τα Σόδωμα και Γόμορα, που δεν κατόρθωσε να προσελητήσει ούτε ένα εκ των διεφθαρμένων εκείνων ανθρώπων. Υποφέρετε κι εσείς, όπως οι τρεις παιδες μέσα στην Κάμινο του Πυρός. Και πράγματι Κάμινος, η ψυκάμινος της αμαρτίας είναι η Αθήνα. Μέσα στην Κάμινο αυτών αισθάνεστε δροσιά, και η δροσιά σας είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ως δρόσεως αερμών που κατέρχεται από τα ψηλά όρη της Παλαιστίνης και δροσίζει τα σκαταξίρους παιδιάδας της Παλαιστίνης. Έτσι κι εσείς αισθάνεστε κάποια δροσιά, η οποία προσφέρεται από τα στόματα των Ιεροκηρύκων. Σας βλέπω με συγκίνηση, με ταπείνωση βαθία, και αισθάνομαι ότι εσείς, εγώ ο οποίος δεν συνηθίζω εις κολακίας και εις επένους ευκόλως, αναγνωρίζω την ανωτερότητά σας και λέγω πάντοτε και στα κηρύγματα επάνω του βορρά, εις τα χωριά, ότι είδα στην πόλη των Αθηνών και ευσέβειαν και αθεΐαν, και αθεΐαν είδα μεγάλην, αλλά και ευσέβειαν. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν τόσο ευσεβείς άνθρωποι όσων υπάρχουν μέσα εδώ στην Αθήνα, υποφέροντες τον καύσωνα της ημέρας. Και τώρα, ύστερα από αυτά, εμάκρυνα λίγο το προήμιον του λόγου. Και τώρα εισέρχομαι στο θέμα, στο κήρυγμα. Δεν πρόκειται απόψε να σας κάνω κήρυγμα. Θα μεταβάλω την αίθουσα εις θέατρο. Θέατρο, τι είναι αυτά που λες, πάτερ? Θα κάνεις θέατρο την αίθουσα αυτή? Εσύ είσαι εναντίον του θεάτρου. Εσύ εξαποστέλεις μύδρους και κεραυνούς εναντίον των θεάτρων. Γιατί όντως το θέατρο στις ημέρες μας εσάπησε. Και οι ηθοποιοί μας ευρίσκονται στο κατώτερο σημείο της ηθικής διαφθοράς και προσφέρουν κόπρια και πολλούνται κόπρια και τρώγουν κόπρια του διαβόλου οι άνθρωποι, όπως περιέγραψα στο φυλάδιο που μοιράσαμε την προηγουμένη Κυριακή. Λοιπόν, πώς εδώ θέατρο? Εκτός του θεάτρου του σατανά υπάρχει και θέατρο του Θεού. Ω το θέατρο του Θεού! Ω το θέατρο του Θεού! Θα σας οδηγήσω ροερός. Απόψε θα σύρω την αυλαία και θα παρουσιάσω ενώπιόν σας εικόνας και σκηνάς από το θέατρο. Θέατρο, ένας έξοχος κήρυκας του Ευαγγελίου που γεννιέται μέσα στα 300 χρόνια ασχέτως αδυναμιών και λατωμάτων και άλλων την οσφαλμάτων. Υπήρξε ένας γίγας μεγάλος του πνεύματος, ο Μακράκης, ονόμασε θέατρο. Θέλεις θέατρο, λέγει. Αν θέλεις θέατρο, ένα σε πάω στο θέατρο. Και θέατρον ονόμασε ο ανήραυτος ο έξοχος, ποιος ονομάζεται, ονόμασε την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ένα βιβλίο που θα έπρεπε να διαβάζεται καθημερινώς στις εκκλησίες, ιδίως στις ημέρες, τα σεισμικά σημέρας κατά την οποία κλονίζεται το σύμπαν. Πηγαίνοντας στο θέατρο βλέπεις μικρά και ταπεινά πράγματα. Ανοίγοντας την Αποκάλυψη βλέπεις μεγάλα γεγονότα, τεράστια γεγονότα, τα οποία εξελίσσονται επί των ημερών μας και τα οποία θα εξελιχθούν εις τέσσερις χάρτας ημέρας. Λοιπόν, το θέατρο τώρα, στο θέατρο. Δωρεάν, τα θέατρα εκείνα που προσφέρουν, σερβίνουν κόπρια και αγοράζουν κόπρια και τρώγουν κόπρια και είναι κοπροφάγοι, εκεί πληρώνουν 500.000 δραχμές. Εδώ, δωρεάν θα είστε. Είμαι βέβαιος ότι και αν ζήτω απόψε ένα χιλιάρικο από την τσέπη σας, είμαι βέβαιος ότι η προθυμία σας θα προσέφερε το χιλιάδραχμον αυτόν. Όχι για τον Αυγουστίνο, διότι ο Αυγουστίνος έχει πολλά λατώματα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού δεν ηγάπησε το χρήμα. Θα το δίνετε το χρήμα όπως το δώσατε εις τόσα άλλες φοράς. Αλλά εδώ δωρεάν. Το θέατρο θα είναι δωρεάν. Ανοίγω λοιπόν την αυλαία και παρουσιάζω το θέατρο. Ας παρουσιάσει κάποιος καθηγητής θεολόγος δικό μου πνευματικό τέκνο, εκάθισε τη νύχτα και ζωγράφησε την πρώτη αυτή σκηνή της αυλαίας που σύρεται η αυλαία, και παρακαλώ ένα παιδί, το παιδί του, να το φέρει επάνω και να το στήσετε ενώπιον των οφθαλμών σας, διότι εγώ συνηθίζω να διδάσκω όχι μόνο δια του λόγου, όχι μόνο δια των βιβλίων, αλλά και δια των εικόνων. Ανοίγει λοιπόν το θέατρο και ενώπιον σας παρουσιάζεται η εξής εικόνα. Σύρωμαι την αυλαία και ευρισκόμεθα, είναι περίπου 30-40 τέτοια ωραία πράγματα μέσα στην Αποκάλυψη.
Και αν θέλει ο Θεός και συνεχίσω το κήρυγμα, θα σου μιλώ πλέον από την Αποκάλυψη από εδώ και μπρος. Διαεικόνονται, κάθε φορά θα παρακαλέσω τον κύριο Παλαμίδη, καθηγητή της θεολογίας, ο οποίος είναι και ζωγράφος και μαθητής του κύριου Κόντογλου, και βρίσκεται εδώ, χειροκροτήσετε τον άντρα. Από τώρα χωρίς πληρωμή, δεν θα πληρώνει τα δραχμή, δωρεάν έλαβε, δωρεάν δότε, θα ζωγραφίζει ωραία εικόνα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Λοιπόν, βρισκόμεθα στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκεί τι λέει? Ότι είδε θέαμα σημείων μέγα, ένα σημείο καταπληκτικό. Ποιον? Ότι ενεφανίστη ενώπιον στους ουρανούς, επάνω από τα άστρα, κυρίαρχος φυσιογνωμία, εθεάθη γυγή, λέει μια γυναίκα. Γυναίκα εκπάγλου καλονής, υψίστης ωραιότητος. Και αυτή η γυναίκα ήτανε το ενδυμασία της, το ένδυμά τους, μετάξει, όχι μετάξει. Άλλα τεινά πράγματα σπουδαία, όχι. Η ενδυμασία της ή το φως, ή το ήλιος, ή το περιφέρετο των ήλιων. Επάνω στο κεφάλι της είχε στεφάνι, όπως βλέπετε, εκ 12 αστέρων. Επάνω εις τους ώμους είχε πτέρυγας, ως πτέρυγας αετού του μεγάλου. Έχει πτέρυγας αυτό, έχει πτέρυγας. Ναι. Λοιπόν, πτέρυγας του αετού του μεγάλου. Και κάτω από τα πόδια της πατούσε το μεσοφέγγαρο. Τι είναι αυτά? Συμβολικά είναι. Είναι η γλώσσα συμβολική. Άλλα λέγει, και όπως ο Χριστός με παραβολάς έλεγε τας μεγάλας του αληθείας, έτσι και ο Άνιες, ακολουθών το παράδειγμα του Χριστού μας, ομιλούσε δια γλώσσης συμβολικής. Και η συμβολική γλώσσα περιέχει πολλά νοήματα του Ιωάννου. Ποια είναι η γηνή? Αποκαλυφθείτε. Αποκαλυφθείτε. Είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Της οποίας την εορτήν, τα εισόδια της Θεοτόκου, εορτάσαμε την προηγουμένη ημέρα της Παρασκευής. Αυτή είναι η γηνή, η εκτάχτου ηθικού κάλους και χαριτωμένη. Αυτή είναι, όπως λέγει ο ακάθιστος ύμνος, αχτής νοητού ηλίου. Αυτή είναι το άστρο των εφαίρων των ήλιων. Η Παναγία είναι αυτή. Αλλά, ενώ η Παναγία είναι πραγματικώς η γηνή, την οποία είδε εις των ουρανών ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής κλπ, είναι ενταυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, των δασκάλων, είναι ακόμα και το σύμβολο, το πραγματικό σύμβολο της Εκκλησίας του Χριστού. Θηλυκού γένους είναι η Παναγία, θηλυκού γένους είναι και η Εκκλησία. Διότι, παρακαλώ προσέξατε, η Εκκλησία, η Παναγία είναι δυνάμει Εκκλησία. Επιτρέψατε με να δώσω κάπως, να δώσω μία εξήγηση, τι εννοώ δυνάμει. Υπάρχει επιστημονικός όρος δυνάμει και ενεργία. Ποιο είναι το δυνάμει? Παίρνω στα χέρια μου ένα σπόρο, ένα αμύγδαλο. Το φυτεύω το αμύγδαλο αυτό. Και από το αμύγδαλο αυτό φυτρώνει μια ωραία αμυγδαλιά. Και η αμυγδαλιά αυτή παρουσιάζει μέσα στα 20, 30, 40 χρόνια που ζει, παρουσιάζει χιλιάδες αμύγδαλα. Τι σημαίνει το αμύγδαλο εκείνο, λέμε, το ένα αμύγδαλο ή το η μήτρα από την οποία εξήθαν όλα τα άλλα άνθη και τα αμύγδαλα της αμυγδαλιάς? Το αμύγδαλο είναι δυνάμει. Δυνάμει. Ενώ η αμυγδαλιά με τα άνθη είναι ενεργία, είναι εκδηλώσει. Έτσι είναι και η Παναγία. Ήταν εποχή που ολόκληρος η Εκκλησία των μαρτύρων και των ηρώων, ολόκληρος η Εκκλησία των δασκάλων και πατέρων της Εκκλησίας, τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μέχρι την τελεία των αιώνων συμπτύσσονται όλα σε μια γυναίκα, στην Παναγία. Διότι λέει παρακάτω ότι το έγκυος και πρόκειτο να γεννήσει τον Υιόν της, τον μονογενή. Λοιπόν, είναι ενεργή δυνάμει, μέσα στην Παναγία είναι ολόκληρος η Εκκλησία του Χριστού μας. Η Εκκλησία λοιπόν, κατά δεύτερο λόγο, είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι η γυναίκα, η εκπάγλου καλονής. Το δε στεφάνι, το οποίο στεφανώνει την κεφαλή της Εκκλησίας μας, είναι η 12, το στεφάνι εκ 12 αστέρων, συμβολίζει τους 12 Αποστόλους, διότι η Εκκλησία μας στηρίζεται επάνω στο κήρυγμα των 12 Αποστόλων. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως λέμε ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν Εκκλησία. Κάτωθεν δε τα πόδια της είναι το μεσοφέγγαρο. Τι δε στη μεσοφέγγαρο? Είναι η σελήνη, λέει, πατάει τη σελήνη. Η σελήνη στην Αγία Γραφή θεωρείται το σύμβολο των σκοτεινών δυνάμεων. Όπως το φεγγάρι είναι στο άστρο της νυχτός που σκορπίζει πάνω στην γη το φώτης κατά παρόμοιον τρόπο. Και οι σκοτεινές δυνάμεις μέσα στον κόσμο, μέσα υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις των οποίων σύμβολο είναι αυτή. Δεν είναι άξιον παρατηρήσεως ιδιαίτερας ότι ενώ εμείς οι μικρά πατρίς μας
Η πτωχή και βασανισμένη πατρίς μας. Η πτωχή μέσα στα βράχια αυτά τα άγια, τα ποτισμένα με αίματα μαρτύρων, ενώ εμείς έχουμε ως σύμβολο της σημαίας μας τον Τίμιο Σταυρόν, γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, η Βάρβαρος και η Απεσία, η οποία επέπνιξε και εξόντωσε εκατομμύρια χριστιανών, Αρμενίων και Ελλήνων και κολυμπάμε στο κόκκινο χρώμα της σημαίας της, έχει ως σύμβολο το Μεσοβέγγαρο. Αλλά υπομονή. Προφητεύω από τις θέσεις ως ταύτης. Όχι εγώ, διότι όπως είπα είμαι ανάξιος και να κηρύξω τον λόγο του Θεού, αλλά βασιζόμενος στις προφητείες των πατέρων μας, θα έρθει η μέρα κατά την οποία ο Τίμιος Σταυρός θα νικήσει το Μεσοβέγγαρο και Ανατολή και Δύσης θα δοξαστεί το όνομα του Θεού. Επατούσε, λέει, η Εκκλησία την Μισέλινον του Μωάμεθ. Εμποπατούσε την Μισέλινον αυτή. Σύμβολο νίκης και θριάμβου. Αλλά έχει ακόμα πτέρυγας, λέγει. Τι σημαίνει? Ότι η Εκκλησία έχει δύναμη τεραστία. Όπως ο αετός πετάει στα ύψη. Είδα κάποτε εκεί στη Φλόρνα επάνω ένα ατόμ πληγωμένο. Πώς τον υπήθηκα? Τον είχε χτυπήσει ο κυνηγός σε μια φτερούγα. Προσπαθούσε το τελέπρον που πουλί να πετάξει στα ύψη, αλλά δεν μπορούσε να πετάξει, διότι το πουλί, ο αετός και όλα τα πουλιά δεν πετούν μια πτερούγα. Έτσι και ο άνθρωπος και η Εκκλησία του Χριστού έχει ανάγκη από δύο πτέρυγας. Πτέρυγας του αετού του μεγάλου. Ποιοι είναι οι πτέρυγες? Οι πτέρυγες οι μεγάλοι. Η μία είναι η πίστης, η Ορθόδοξος. Η άλλη είναι τέργα. Αν ευπίστεως δεν σωζόμεθα, αλλά και αν ευέργων δεν σωζόμεθα. Είναι εκφραστό με την γλώσσα του Ιακώβου. Ότι η πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Σας έδωσα λοιπόν, εξήγησα τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ευθύς αμέσως, ενώ αυτό το θέαμα είναι έκπαγλον και προκαλεί τη συγκίνηση αγγέλων και ανθρώπων, ξαφνικά λέει το αυτό, λέγει, παρουσιάστηκε άλλων σημείων. Σύρωμε την αυλαία και παρουσιάζεται τώρα δυστυχώς, δεν επρόλαβε ο ζωγράφος μας να ζωγραφίσει τη δευτέραν εικόνα, διότι έπρεπε να παρουσιάσουμε τη δευτέραν εικόνα. Θα τον παρακαλέσω, εάν ο Θεός με αξιώσει, ύστερα από ένα μήνα, να ξανάρθω εδώ, να παρουσιάσει τη σειρά, την άλλη σειρά. Η άλλη σειρά είναι τρομακτική. Απέραντι, λέει, της γυναικός αυτής, εστάθη, δράκον ο έργας, φίδι πελώριον, κατακόκκινο, στάζον αίμα. Και ο δράκον αυτός είχε 7 κεφαλάς, και 7 κεφαλέ είχαν 10 κέρατα, και τα 10 κέρατα είχαν 7 στέματα κορώνες. Και ότι ο δράκον αυτός με ορμή, με λύσα, επετέθη εναντίον της γυναικός της Εκκλησίας του Χριστού. Ποιο είναι το θηρίο αυτό το μέγα? Ο δράκον αυτός είναι άλλος παρά είναι ο όφης ο αρχαίος, ο πλανών την οικουμένη όλη είναι ο σατανάς. Και εδέ κεφαλέ και τα κέρατα, τα 10 κέρατα δεν σας υπενθυμίζουν τίποτα? Είναι μέσα προφητευμένο είναι. Καλά πάμε με τα 10 κέρατα. Βγήκαμε κι εμείς στο 10ο κέρατο της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν τολμώ να ερμηνεύσω, αλλά πάντως μου κάνει εντύπωση ότι είμαι το 10ο κέρατο της εξουσίας αυτής, της νέας εξουσίας η οποία βασιλεύει στον κόσμο τούτο. Τα κέρατα, οι κεφαλές, τα στέματα είναι συμβολικά, δεν θέλω να κάνω πολύ λόγο, αλλά σας λέγω ότι συμβολίζουν την κρατική εξουσία, η οποία κατ' το μάλλον και ήταν η κρατική εξουσία σε όλο τον κόσμο, δεξιών και αριστερών, βορρά και νότου, όπου και να είπαμε, κατά την αποσοστών, αλλού περισσότερων και αλλού λιγότερων, διατελεί κάτω από το πνεύμα του πονηρού, κάτω από το πνεύμα. Σατανοκρατία, κοσμοκράτορ, ονομάστη ουχή ψευδός, αλλά λιθός, ονομάστη ο Σατανάς, ότι κυβερνάει τον κόσμο ολόκληρο και έχει στην εξουσία τα έθνη και τα κράτη, τα μεγάλα. Είτε δεξιάς είτε αριστεράς, στο βάθος μέσα υπάρχει ποσοστόν βίας, υπάρχει ποσοστόν ανομίας και ασεβίας και αθεΐας και διαφθοράς. Κοσμοκράτων λοιπόν. Και αυτή η δύναμη σε αυτή, η τεραστία αυτή η δύναμη του Σατανά, την οποία δεν πρέπει να υποτιμάμε, με τα 7 κεφάλια, μυτινές δε ερμηνευτέ, πνευματικότερων ερμηνεύοντες των συμβολισμών αυτών, λέγουν ότι τα 7 κεφάλια είναι τα 7 θανάσια αμαρτήματα. Ω, τα 7 θανάσια αμαρτήματα. Ω, τα θανάσιμα 7 αμαρτήματα, τα οποία ενοχλούν τον άνθρωπο, μικρών και μεγάλων, ασπρομαλιγέροντα και νήπιων, γυναίκα και άνδρα και μικρών. Δεν πρόκειται απόψε να μιλήσω περί των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων. Ίσως άλλοτε μου δοθεί ευκαιρία. Αν θέλετε να λάβετε μια εικόνα των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων, διαβάσετε την αμαρτωλόν σωτηρία. Και εκεί θα δείτε ο πόσο ζωηρός περιγράφεται μέσα η δύναμη των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων.
προσέξατε ότι είχε, ότι εσύ που καυχάσαι και λες, α, εγώ είμαι μακράν από την πορνεία και από τη μοιχεία, είμαι καθαρός, πρόσεξε, διότι αν δεν σε φάει το κεφάλι αυτό, το οποίο τρώει πολλούς, διότι ζούμε σε μια εποχή πανσεξουαλισμού, εάν δεν σε φάει παιδί μου και νέα μου και άντρα και γυναίκα, εάν δεν σε φάει το πανφάγον στόμα, το πανφάγον κεφαλή της λερναίας αυτής ίδρας του πανσεξουαλισμού, πρόσεξε να μην σε φάει το άλλο κεφάλι, το φοβερό κεφάλι, το φοβερότερο της πορνείας και μοιχείας. Το δε φοβερότερο της πορνείας και μοιχείας είναι η υπερηφάνεια. Πρόσεξε. Διότι αν σε φάει, εάν γλιτώσεις από το κεφάλι της πορνείας και μοιχείας, κινδυνεύεις να φαγωθείς από το κεφάλι της υπερηφανίας και όποιο κεφάλι και αν σε φάει, στο ίδιο στομάχι θα πας. Διότι έχει ένα στόμαχο. Το θηρίον έχει ένα στόμαχο. Λοιπόν, και εσύ πάλι ο άλλος, ο οποίος καυχάσε ότι δεν είσαι απειλαγμένος από υπερηφάνεια και λοιπά, πρόσεχε ρε μήπως μέσα στα στήδη σου βόσκει πελώριο σόφης, η έχθρα, το μίσος, ο φθόνος, ο οποίος εναντάται εις όλη παγκόσμιον κλίμακα. Και εσύ ο άλλος ο οποίος κάνεις τυπικός των χριστιανισμών και μεταβαίνεις στην εκκλησία και ανάπτεις κυρία και καντήλας και ανοίγεις εξοκλήσια, πρόσεξε να μην σε φάει ένα θηρίον ύπουλον, πολύ ύπουλον, το οποίο συμβολίζεται εις μια θαυμασία ως την εικόνα δια της Χελώνης ή δια του Βατράχου. Και αυτό είναι η αμέλεια. Επικατάρατος πάσο ποιόν το έργα του κυρίου Αμελός. Συνεπώς πρέπει να προφυλαχτείς από όλα στα κεφαλάς. Αλλά επανερχόμεθα στην εικόνα των συμβολισμών, των άλλων συμβολισμών και λέγουμε ότι ο δράκονο πελώριος συμβολίζει. Και αυτός συμβολίζει την κρατική εξουσία. Και πράγματι, ο δράκονο αυτός, η κρατική εξουσία, επετέθη εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή τη στιγμή συνεφανίστη. Μόλις σηκούστη επάνω στον πλανήτη μας το κλάμα ενός παιδιού, το κλαθυμερισμός, του πλέον εκατομμύρια δισεκατομμύρια νήπια αγκάλιασαν οι μητέρες, που είναι μικροί άγγελοι. Αν υπάρχει κάτι στη γη που είναι μια μικρά εικόνα του Αγγέλου, είναι τα μικρά παιδιά, τα αθώα παιδιά που ηγάπησε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν στην πρώτη, μόλις ανέπνευσε, δεν επρόλαβε να αναπνεύσει επάνω στο λίκνο του, το οποίο δηλαδή το λίκνο πολυτελεία ή το μυαμφάτνια λόγο, μόλις συνεφανίστη το νήπιον το θείο βρέχο, το οποίο ύστερα θα εορτάσουμε στο τέλος του επομένου μηνός, τότε λέγει αμέσως όρνησε ο δράκον. Ποιος ο δράκον? Κρατική εξουσία. Ποια κρατική εξουσία? Ο Ηρώδης ο φοβερός. Αυτός λοιπόν ετρόχισε τις μαχαίρες του και κατέσφαξε 14.000 νήπια με την ελπίδα ότι μεταξύ των 14.000 νηπίων θα ευρίσκεται και ο Κύριος ημώνας του Χριστός. Αλλά η γυναίκα πήρε πτέρυγας. Έγινε ασύλληπτος. Πώς? Η Υπεραγία Θεοτόκος, η Εκκλησία του Χριστού έφυγε, πήρε στην αγκαλιά της το παιδί και όσα ετός επέταξε μακρόν και διασώθη στην Αίγυπτο και έμεινε στην Αίγυπτο εκεί. Πολλά σήμερα, πολλά έτη, έως όταν πέθανε ο Ηρώδης ο αιμοβόρος. Επολεμήθη η Εκκλησία επί του Ηρώδου. Επολεμήθη ιδίως η Εκκλησία μας επί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που είχε 7 κεφαλάς και 10 κέρατα και ήταν δύναμη τεράστια και παγκόσμιος. Ποια γλώσσα θα περιγράψει τα μαρτύρια των τριών αιώνων? Όχι ένας, όχι δύο, εκατομμύρια. Νήπια υπομάζια, παρθένες αγνές, γέροντες, ασπρομάλιδες, όπως ο Πολύκαρπος ο Σμύρνης. Μικροί και μεγάλοι, όλων των φυλών και των λαών, προσέφεραν προθύμως το αίμα των εις ένα σκυρόν αγώνα εναντίον του θηρίου, του κοκκίνου αυτού θηρίου. Υγωνίστησαν. Όποιος θέλει να λάβει μια ιδέα του αγώνος τον οποίον έκανε το πελώριον, να σβήσει. Και ήταν βέβαιος, ένας αυτοκράτορας ήταν τόσο βέβαιος, ότι θα σβήσει τον χριστιανισμό, ώστε έκοψε μετάλλια. Μετάλλια. Μετάλλια επί τη ήττα, επί την ήττα, όπως ο Μουσουλίνη είχε κόψει μετάλλια προκαταρκτικός, ότι συντρίβεται η Ελλάς και εξαλείπεται η Ελλάς. Έτσι και ένας εκ των τυράννων, εκ των βασιλέων της Ρώμης, προβλέπουν βεβαία την εξόντωση του χριστιανισμού, έκοψε μετάλλια εξαφανίσεως του χριστιανισμού. Αλλά όχι, ενίκησε η Εκκλησία. Αυτόνομος, ανεψάρτητος, μεγαλειώδης, έκπαγλος, ισχυρά, εν την πτωχία της και εν την ταπεινώση της και εν την αυταπαρνήση της, ενίκησε το θηρίο, το πελώριο θηρίο. Όποιος θέλει να λάβει μια ιδέα, παρακαλώ διαβάσατε το υπέροχο εκείνο δίηγημα, δεν είναι μυθιστόρημα, δίηγημα είναι η Φαβιόλα, η οποία γράφει στα γαλλικά και μεταφράστηκε από τον αείμνηστο Τρεμπέλα στα ελληνικά. Και όποιος θέλει ακόμα βαθύτερο να εξετάσει τα πράγματα, ας διαβάσει ένα βιβλίο, έξοχο βιβλίο του πατρός Μαστρογενοπούλου,
του Ηλία του Μαστρογενοπούλου που συνέγραψε βιβλίων άξιον αξία, άξιον μελέτης η Εκκλησία των Μαρτύρων. Εκεί θα δείτε ότι τότε η Εκκλησία πάλι επιρεπτέρυγας, πιρεπτέρυγας πάλι, πιερτέρυγας, έφυγε προσωρινώς από τον κόσμο και κάτω από τη Ρώμη, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια, κάτω από τη Ρώμη ήνυξαν σύραγγας, πελωρία σύραγγας, πολλών χιλιόμετρων και κάτω από τα σύραγγας αυτά, εις τα σπήλαια της αφουπάς της γης, χιλιάδες άντρες και γυναίκες, τη νύχτα, ενώ πάνω στη Ρώμη εγκλεντοκοπούσε και διασκέδαζαν οι πατρίκοι και όλοι οι μεγιστάνες και οι αυτοκράτορες, κάτω εις τα υπόγεια εκείνα αγρυπνίαν επίουν οι χριστιανοί των αιώνων εκείνων. Ναι, η Εκκλησία των Καταγκομβών ή το Εκκλησία όπως ακριβώς το γραφίζεται εδώ εις τον πίνακα. Επίσης η Εκκλησία πολεμήθη ακόμα επί της τουρκοκρατίας που βρώνει το διάστημα των τεσσάρων αιώνων που εδοκίμασε η αγαπητή μας πατρίς. Αλλά στα έμεινε αυτόνομος και ανεξάρτητος. Δεν επέτρεψε στον Σουλτάνος να εισέλθουν στο ενδότερο του καταπετάσματος και να βεβηλώσουν και να διαλύσουν την Εκκλησία του Χριστού μας. Ένα μόνο σας διηγούμε, να σας δείξω οποίον πνεύμα ανδρισμού είχε η Εκκλησία εκείνη. Ότι σε κάποιον πατριάρχη, το οποίο το όνομα μου διαφεύγει, έστειλε αντιπρόσωπο ο Σουλτάνος να τον καλέσει σαν άκτορα. Ήθελε να υπογράψει διαζύγιο. Ένα διαζύγιο ενός ρεκύλου, ο οποίος ήθελε να χρησιμοποιήσει την πολιτική εξουσία για να υπογράψει το διαζύγιο. Και τον εκάλεσε σαν άκτορα, στο Σουλτάνος και του λέγει, να υπογράψει το διαζύγιο. Όχι, δεν υπογράφω. Θα σου κόψω τα γένια. Όχι μόνο τα γένια, αλλά τα χέρια και τα πόδια. Εάν μου κόψεις, δεν υπογράφω διαζύγιο. Εφώναξε ο υπέροχος την ημέρα. Και αυτά ηρωικά παραδείγματα είχε η Εκκλησία μας και διατηρήθη παρθένος, ακεραία, υπέροχος, έπαγλος, αυτόνομος, ανεξάρτητος εις τον αιώνα της τουρκοκρατίας. Δεν υπέκυψε ο Σουλτάνος. Διατήρησε την παρθενία της και το κράτος εγκράτη, πνευματικό κράτος, βασιλεία και ύπτατο εις τα όρη με τα στέρυγα στο αίτου του μεγάλου. Επολεμήθη η Εκκλησία του Χριστού μας. Και η Εκκλησία του Χριστού μας, όπως τότε επολεμήθη και νίκησε, τώρα μια τρίτη εικόνα. Λείπουμε, διότι το θέατρο είναι ατελέσει, θα το διοργανώσω καλύτερα. Λοιπόν, την πρώτη εικόνα στην παρουσίαση. Η δεύτερη εικόνα, νοερός τη βλέπετε. Όφης Πελώριος, τώρα σας παρουσιάσω μια άλλη εικόνα, είναι στο 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Τότε αυτή η εικόνα της ωραίας γυναικός, της εκπάγλων γυναικός, προς τιμήν χάνει το χρώμα της. Και θα τη δείτε στο 17ο κεφάλαιο, να κάθεται μακαριότατα, αναπαυτικότατα, ειδονικότατα. Ποια άλλη φράση να πω? Πού να κάθεται, πού την είδε? Την είδε πλέον όχι ανεξάρτητον, όχι αυτόνομον, αλλά την είδε ο Ιωάννης και έκλαψε και κλαίων πέτρες και βουνά και λαγκάδια και μάρτυρες και ήρωες της πίστεως που δεν δέχονται ουδέμιναν συμβασμό με την κρατική εξουσία. Είδε, λέει, την υπέροχον αυτή γυναίκα να είναι πλέον ταπεινωμένη. Πώς? Εκάθετο, λέει, επάνω στη ράχη ενός κοκκίνου θηρίου. Κοκκίνου θηρίου εκάθετο. Και είτο στολισμένη με χρυσαφικά, είτο στολισμένη με διαμάντια και αστράπτη, με όλα αυτά. Πλούτον άφθονον είχε. Και ρεπάβετο επί της ράχιος εκείς. Αλλά δεν ήταν εξάρτητος. Όπου ήθελε την πήγαινε το θηρίο. Δεξιά, αριστερά, άνω κάτω. Και δεν είχε λαλιά. Αλλά η λαλιά της ήταν λαλιά του θηρίου. Ό,τι έλεγε το θηρίο, έπρεπε αυτό. Είναι η Εκκλησία, αυτή είναι η Εκκλησία η οποία συμβιβάστη με το κράτος, υπεχώρησε με το κράτος, έγινε κρέας συνήθεια με το κράτος και το κράτος υπεχρέωσε αυτήν να πράττει πράγματα αντίθετα με τον προορισμό της, αντίθετα με τον υψηλό, με την υψηλή αποστολή της. Θέλετε παραδείγματα? Τέσσερις εικόνες μπορούν να σας παρουσιάσουν. Αν είχα το θέατρο, θα σας παρουσίαζα τέσσερις εικόνες. Η γυναίκα επάνω στη ράχη του κοκκίνου θηρίου. Επάνω στη ράχη του κοκκίνου θηρίου. Μια εικόνα ποια είναι αυτή? Είναι εικόνα δική μας είναι. Είναι εικόνα του Βυζαντινού, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όχι στην εποχή του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε το εντούτο νίκα, αλλά σε εποχή διαφθαρμένων αυτοκρατών και βασιλέων που εγνώριζε το Βυζάντιο, σε εποχή οικονομαχίας, τότε η κρατική εξουσία υπεχρέωσε τους ιεράρχας και πατριάρχας να λαλούν, όχι όπως λαλεί η Ορθοδοξία μας, αλλά να λαλούν καθώς ήταν τα στόματα των αρέσεων. Και οι Γιάρθιοι, ο Θεόδρος ο Στουδίτης, και άλλοι αείμνηστοι πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, και γονείς εναντίον της επεμβάσεως του κράτους και διεξίων κρατεούς αγώνας.
και πλησίαξή της στην άρημον για να διασώσει την αυτοτέλειά της και την εξαρτησία της. Γινή, γυναίκα κατημένη επί της Ράχιος, επάνω στη Ράχη κοκκίνου τυρίου, ποιο είναι? Είναι η παπική εκκλησία. Είναι η παπική εκκλησία. Διότι αυτή δεν ηλικιάστηκε στον πνευματικό, στην πνευματική αποστολή της, όπως τους πρώτους αιώνας, αλλά αυτή έκανε κράτος, δημιούργησε κράτος, το κράτος του Βατικανού. Έκανε στόλους και στρατούς, διενήργησε τα σταυροφορίας, εξαπέστελε κεραυνούς και μύδρος, υπέταξε, έσφαξε, δίωσε, κατέστρεψε, εξάπλωσε το βασιλείο της Ανατολή και Δύση. Και είτε ο Πάπας πλέον, όχι αρχιερεύς, απλός αρχιερεύς, αλλά ήτονε κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου, η βασιλεία. Και πολλά υπέφερε το έθρος μας εκ των επεμβάσεων του παπικού. Και εξαπέστρεψε τους νουντσίους της παντού της γης. Η παπική εκκλησία είναι γηνή, η γυναίκα η κατημένη από της Ράχιος του αυτού. Αλλά θέλετε μια γυναίκα στις ημέρες μας, η οποία κάθεται, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι τώρα τελευταίως και αυτοί κάνουν κάποια στροφή. Εγώ τις υποπτεύομαι. Καθήποπτοσόν υποπτεύομαι τα στροφά του Βατικανού και το θεωρώ επικίνδυνο αντί την ελληνική πατρίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως κάνω και αυτή μια στροφή και πρέπει να ομολογήσουμε ότι όπως δουλεύουν οι καρδινάλοι, οι πάπε κλπ. Σαν μυρμήγκια δουλεύουν, δεν δουλεύουν εμείς οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Κακίζομαι την αίρεσή τους, κακίζομαι τα σπλάνα των, κακίζομαι τα νέα πολιταρχικών καθεστώτων, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι μια εκκλησία δρόσα και κινουμένη πανταχώδη. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια άλλη εικόνα. Γινή καθημένη επί του κοκκίνου θηρίου. Ποια είναι? Η Ρωσική Εκκλησία. Η Ρωσική Εκκλησία. Η επίσημος Ρωσική Εκκλησία. Όχι τα πτωχαδάκια. Όχι τα πτωχαδάκια. Όχι τα πτωχαδάκια της Ρωσίας. Αν πάμε στο Σταλινγκράντ και στη Μόσχα, θα δούμε πτωχαδάκια να πηγαίνουν στις εκκλησίες και να γεμίζουν τις εκκλησίες και να γονατίζουν. Και ενώ εμείς χασμούμενοι, χωρίς συνέστημα, όταν μέσα στην εκκλησία τη Ρωσική, λέει το πιστεύω, γονατίζουν όλοι. Και δεν το λέει μόνο ψάτης, το πιστεύω, το λένε όλοι. Βροντίκια αστραπή, ακούετε. Δεν το λέγουν το πιστεύω, το πάτερ ημών και όλα. Είναι τα, δεν εννοούμε τα πτωχαδάκια αυτά. Αλλά εννοούμε την επίσημη εκκλησία, τον πατριάρχη, τους ιεράρχες εκείνους, οι οποίοι ήταν σε συμβασμό με το άθεον καθεστώς. Και το άθεον καθεστώς τους έδωσε και επαύλης και χρήματα και ικανότητα και αξιώματα και τους επιτρέπει να κινούνται. Αλλά δεν είναι πλέον ανεξάρτητος εκκλησία εκείνη. Στόμα έχει και στόμα δεν έχει. Μυαλό έχει και μυαλό δεν έχει. Καρδιά έχει και καρδιά δεν έχει. Τίποτε απολύτως. Λαλεί όταν λαλήσει το θηρίον. Λαλεί όπως λαλεί το θηρίον. Βλέπει τα παιδιά της υπέροχους κηρυκούς όπως τον κηρυκό Ντούγκο και άλλους υπερόχους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται στα ψυχιατρία και στα στέπας και στα όρυτα υψηλά και να κλείνονται στα φυλακάς. Κι όμως δεν διαμαρτύρεται για τα τέκνα της τα οποία σφάζονται. Ποια μάνα όταν το παιδί της να σφαγιάζεται δεν διαμαρτύρεται? Κι όμως η εκκλησία πλέον κρατική απολύτως, καθημένη επί της Ράχιος του κοκκίνου θηρίου, αδιαφορεί για τον σφαγιασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπει το άθεον κράτος να εισβάλλει με δυνάμεις τεραστίας μέσα εις άλλες χώρας και να κμηδενίζει και να καταστρέφει και παραμένει αδιαμαρτύρητο. Δεν έχει φωνή πλέον. Είναι γινή καθημένη επί του κοκκίνου θηρίου. Αλλά κατηγορούντας την εκκλησία αυτή και τις άλλες εκκλησίες, πρέπει να ομολογήσουμε με ειλικρίνεια ότι η κοινική μας εκκλησία είναι γινή καθημένη επί της Ράχαιος του κοκκίνου θηρίου. Μάλιστα. Εδώ χρειάζονται δάκρυα πλέον. Ελευθέρα η εκκλησία μας κάτω από σουλτάνους. Βούλοι! Κάτω από καθεστώτα την νεότερο καθεστία. Η εκκλησία μας συγγονίστη. Καμία άλλη εκκλησία στον κόσμο. Διαβάστε τις ιστορίες. Πουθενά. Ούτε σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Οι ιερείς μας, οι φτωχοί μας ιερείς, οι αγράμματοι ιερείς του 21. Μετρήστε με τα δάχτυλα. 6.000 ιερείς. Πού είναι αυτοί οι κοδράτοι και οι άλλοι άθεοι οι οποίοι περιπέζουν την εκκλησία του Χριστού? Εδώ είναι γεγονότα, εδώ είναι μαρτυρία, εδώ είναι ντοκουμέντα, εδώ είναι αποδείξεις ότι κληρικοί, ιεράρχοι, καλόγεροι, μικροί και μεγάλοι και διάκοι εθυσιάστησαν, προσέφεραν το αίμα τους να κυματίζει ελευθέρα η σημαία στην Ακρόπολη. Εθυσιάστη το έθνο, η κλήρος δια τη δόξα της πατρίδος. Το δε κράτος πώς αντίμηψε την εκκλησία? Καταρχάς σε φάνη υποκριτικός φερόμενο το ελληνικό κράτος, εάν εξαιρέσουμε την περίοδο του Καποδαστρία, γνησίου Έλληνος και γνησίου Χριστιανού Ορθοδόξου, ο οποίος ασέβετο την εκκλησία του Χριστού, οι άλλοι εφέλθησαν δολίως απέναντι στις εκκλησίες του Χριστού μας. Προς τιμή είναι φάνη ότι την τιμούσανε, την ανεβάσανε στη Ράχη. Την πήραν την εκκλησία και την ανεβάσανε στη Ράχη. Ράχη, ποια είναι η Ράχη? Η Ράχη είναι το πρώτο άθρο του Συντάγματος. Εκεί τη βάλανε, κοιμητικός δίθεν.
πάρευον το καθεδρία στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και θρησκεία επίσημος είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στη ράχη την βάλανε. Εκεί την ανεβάσανε. Πέραν όμως αυτής της μυθικής θέσεως της οποίας εδώσανε τα πράγματα τι αποδεικνύουν ότι η Εκκλησία μας πλέον δεν είναι κεφαλή αλλά είναι ουρά. Ουρά είναι και γκαρσόνι κοσμικών επιδιώξεων και αθρέων. Κοσμική Εκκλησία, κρατική Εκκλησία. Παραδείγματα. Εσείς που διαβάζετε τη σπίδα, εσείς που παρακολουθείτε τη δράση μας τόσα χρόνια έχετε αναδιαβάσει σχετικά άρθρα μας επί του θέματος τούτου. Υπενθυμίζω μόνο, ακούστε, η Εκκλησία είχε περιουσία. Περιουσία ιεράν, τα λεγόμενα βαφκούβικα, τα οποία σεβάστηκε αυτός ο Σουλτάνος. Αφιερώματα ευσεβών χριστιανών, τα οποία δίνονται για την Εκκλησία. Και η Εκκλησία συνετήρη των φτωχών λαών μας. Ήρθε η πολιτεία, το κράτος, και αυτό το οποίο δεν έκανε ο Σουλτάνος, έβαλε χέρι και πήρε την τεραστία περιουσία της Εκκλησίας του Θεού. Πού την έδωσε? Εάν την έδωνε στα πτωχαλάκια, συμφωνώ. Εάν την έδωνε στους χωρικούς, τους ακτήμωνα, συμφωνώ. Εάν τους έδωνε στους αλλήλους, στους αράδες, συμφωνώ. Εάν το έδωνε στους εργάτες, συμφωνώ. Δεν ανεδόθησαν τα χτήματα. Θα ήθελα να προσιάσω πίνακα τεραστίων χτημάτων μεγάλης αξίας ανεκτιμήτου που δώσανε στους πρωτοκράτες, εδόθηκαν στους αετονίκηδες, στους κομματάρχες, οι οποίοι κατέφαγαν την περιουσία αυτήν. Και τώρα υπολείπεται μια μικρά περιουσία και αυτή προσεκεί γυλόφθονα τα βλέμματα της πολιτείας, να την πάρει και αυτή, να την πάρει και αυτή και να την κάνει, να την κάνει. Εκεί που ήταν καντήρια, εκεί που ήταν λιβάνι, εκεί ο τόπο αυτή η ρήτη θέλει να την κάνει, να τη δώσει σε ξένες εταιρείες, ξένες εταιρείες να γίνουν καζίνα, χαρτοπαίγνια, κέντρα διασκεδάσεως, κέντρα γυμνιστών. Τα ιερά αυτά, εδάφη, αυτού θα καταντήσει η ιερά περιουσία της Εκκλησίας. Λοιπόν, και αμέν, η ζημία, η οποία προέρχεται εκ της απαλλατριώσεως ή μάλλον νηστεύσεως της Εκκλησίας, δημεύσεως της Εκκλησίας, είναι η μικρά ζημία. Η μεγάλη ζημία είναι άλλη. Ότι το θηρίον, το κόκκινο θηρίον, το κράτος, το άθεον και μασονικών κράτος, διότι αυτό εισήλθε πλέον στα ενδότερα του καταπετάσματος, εισήλθε μέσα στο ιερό περίβολο της Εκκλησίας και διατάσσει πράγματα αντίθετα από τη διατάσσει των ιερών Ευαγγέλιων. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Να αναφέρω μόνο μία πλευρά. Το Ευαγγέλιο λέγει, πρέπει να το ακούσουμε όλοι, διότι είναι μία αμαρτία η οποία γίνεται. Μη όμως σε όλος. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ότι δεν θα ξαπλώνεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο να παίρνεις ψεύτικο όρκο. Τίποτε απαγορεύεται. Είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία μόνο να πεις ψεύτικο όρκο. Αμαρτία είναι να πάρεις όρκο. Διότι είναι εντολή του Κυρίου μόνο του Χριστού. Και υπάρχουν ακόμα, δόξα τω Θεώ, ευσεβείς, οι οποίοι προτιμούν. Είχα πάνω στη Φλόρινα έναν ιερέα άξιον λόγου με 10 παιδιά. Εκλείδη στο δικαστήριο, όρκο, όχι. Όρκο, όχι. Τον επίεσαν, τον δίκασαν, ηθώθηκε τελικώς. Κι άλλη περιπέτεια έχουν. Λοιπόν, όχι, δεν επιτρέπεται. Προτιμότερο να ζημιωθείς παρά να οκιστείς επί του Ευαγγελίου. Ο Δεύτερος Χρυσόστομος εξεφώνησε 20 ομιλίες εναντίον αυτών που ορκίζονται είτε ιδιωτικώς είτε δημοσίως και επιχόρευσε να κοινωνούν των αχάντων μυστηριών. Ο Ιερός Χρυσόστομος το επιχόρευσε αυτός. Είναι αμαρτία. Αυτό λέγει. Αμαρτία. Και τι έκανε η πολιτεία? Η πολιτεία τι έκανε? Μένα ρωτάτε. Μένα ρωτάτε. Ποιος από εσάς δεν έχει δώσει όρκο? Είστε εδώ πέρα χίλιοι άνθρωποι. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Το υπολογίζεται ότι άνω του 1 εκατομμύριου όρκων δίδονται κάθε χρόνο. Στα αερονοδικεία, στα πρωτοδικεία, στα εφετεία, στον Άριο Πάγο, στο στρατόνα, στους δημοσίους υπαλλήλους, παντού όρκος. Και σε αυτά ακόμα τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και εκεί ακόμη σε χωρίσει όρκος κλπ. Που είναι μία αντίθετος. Ποιος το διέταξε? Το κράτος. Και ο κύριος Σταμάτης, μεγάλη τη δόξα του. Μεγάλη του η δόξα. Ενώ υπέγραψε διαζύγια, ενώ υπέγραψε διατάγματα υπέρ των χιλιαστών και υπέρ των Μιχαλίδων και Μιχαλίδων και δεν εταράχθη η ψυχή του καθόλου. Εταράχθη η ψυχή του όταν είσαι ευσεβής, ενάρετος, πιστός, ενσαρκωτής του χριστιανικών ιδεώδες, παπαθεμελής, βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ηγέρθης με στη Βουλή των Ελλήνων και είπε όχι όρκος πλέον, όχι όρκος. Και σηκώθηκε ο Κύριος και απήντησε, τι απήντησε? Σύεται η Εκκλησία, η θρησκεία μας, η πατρίδα μας σύεται, λέει, αν αφαιρέσουμε τον όρκο. Ορίστε απάντηση υπουργού. Δικαιοσύνη. Λοιπόν, το κόκκινο θηρίον εισήλθε μέσα στα ενδότερα της Εκκλησίας μας. Τέταρτο παράδειγμα. Λοιπόν, στο γάμο,
Γάμος δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Γάμος δεν είναι εταιρεία. Γάμος δεν είναι συνεταιρισμός κτηνών. Δεν είναι μίξης σαρκός, αλλά είναι μίξης πνεύματος. Είναι κάτι ανώτερο, όχι υψηλότερο. Είναι η μόνη εκκλησία στον κόσμο η οποία κήρυξε ότι ο γάμος είναι ιερός. Είναι σύμβολο ο γάμος της μυστικής ενώσεως του Χριστού με την εκκλησία του Χριστού. Παγορεύεται το διαζύγιο. Μόνο δι' ένα λόγο. Προτιμότερο να ποθάνει η γυναίκα παρά να ατιμάσει τον άντρα της. Και προτιμότερο να πνιγεί η εκκλησία παρά να διαλύσει διαζύγιο γάμων. Τον οποίο ο Θεός συνέζεψε άνθρωπος. Αυτά λέει. Μπήκε όμως το κράτος μέσα και διέλυσε τον γάμον. Και διέλυσε τον γάμον όχι πλέον μόνο δια λόγους πορνείας και μοιχείας, αλλά και δια τόσους άλλους λόγους. Λόγους. Σύνθημα. Η εκκλησία κατημένη επί της ράχης του Θεού. Τέτοιον άλλο. Χωρίς να θέλω, χωρίς να υποψιαστείτε, χωρίς να παραξηγηθώ, θα αναφέρω μια άλλη περίπτωση. Λοιπόν, ναι, έχουμε ότι όταν είχαμε την βασιλεία, δεν εισέρχομαι στο θέμα αυτό, δεν είμαι μακράν καθιστικών διανέξεων, αλλά θέλω να πω ως παράδειγμα ότι όταν είχαμε τους βασιλείς, έβαλανε μέσα πολυχρόνιο μέσα στην εκκλησία. Και ο πρώτος βασιλεύς, καλός καγαθός, ήκουε την Ελλάδα και έκλαιγε, όθον, αλλά ήταν Φράγκος καθολικός. Ο δεύτερος βασιλεύς ήτανε αυτός, ο άλλος βασιλεύς, πέθανε Προτεστάντης. Ο τρίτος βασιλεύς που ηξιώθη να πει το όχι, το μεγαλειώδες όχι, δυστυχώς ήτανε μασόνι. Και εμείς τι κάνουμε. Μπαίναμε στην εκκλησία και ψάχνουμε τον πολυχρόνιο και τους ονομάζουμε ευσεβεστάτους. Ωραία εκκλησία. Ωραία εκκλησία. Κατημένη επί του κοκκίνου, επί του θηρίου της Αβύσσου. Αλλά δεν είναι ένα και δύο, αδελφοί μου, οι επεμβάσεις αυτές. Επεμβάσεις αυτές της εκκλησίας ή στον εκκλησιαστικό ορίζοντα. Και επιτέλους, ποιο είναι ότι έχουν και την αξίωση να βγαίνουν οι πολιτεσποτάδες έξω στους δρόμους με τα εγκόλπια τους, να υποδέχονται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλους τους μεγάλους και υψηλούς. Θυμούμε προετών, να μην αναφέρω όνομα. Πήγα σε μια πόλη της Μακεδονίας. Ήταν Κυριακή ημέρα επίσημος, μεγάλη Κυριακή επίσημος ημέρα νηστιών. Βλέπω λοιπόν την εκκλησία έρημο. Ούτε ένας δεν ήταν μέσα. Ο Δεσπότης, μακαρίτης πλέον, καλός και αγαθός, αλλά είχε τα εγκόλπια του, τις μπαστούνες του, τα παράστημά του και με τις παπάδες ξεκινούσε πού να πάει. Να πάει στην πλατεία της πόλεως να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, ήμουν τότε κληρικός, ήμουν τότε υφιστάμενος, ήμουν τότε αρχιμανδρίτης και του λέω Δέσποτα, ντροπή, μέσα λένε ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Μέσα ψάλλουν, λέω, είναι παραμύθι αυτό. Ελάτε χριστιανοί να αποδεχθούμε τον βασιλέα των όλων ενώπιον του οποίου πρόεδρε δημοκρατία και πρωθυπουργή είναι πελώρια μηδενικά. Μα. Λοιπόν, εσύ λέγω τώρα δεσπότης με άσπρα γένεια να τρέχεις να υποδεχθείς τον πρωθυπουργό της χώρας εκείνης της εποχής προ 30 χρονών, 35 χρονών. Ήτανε συνιστάντη, λέει, πράγματι αμαρτία είναι. Και μπήκαμε στην εκκλησία. Και μέσα στην εκκλησία ήταν, δεν σας λέω υπερβολή, 10 άνθρωποι είχαν μείνει. Όλος ο λαός στην πλατεία να ορίεται, να φωνάζει. Να οράζει, να του κακάζει. Κάτι στιγμή μέσα ο ψάτης έψαλε ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων. Τι αυτά λοιπόν, τι αυτές είναι οι επεμβάσεις. Τώρα δε τελευταίος. Αλλά η εκκλησία, υγνοείται η εκκλησία. Υγνοείται. Ενώ βρίσκεται κορυφαία, υγνοείται. Πού υγνοείται. 1-2. Υγνοείται στο ζήτημα των χιλιαστών. Ενώ η εκκλησία διαμαρτυρείται. Η ιεραρχία προς τιμή της ιεραρχίας δεν έλαβε, επήρε το χαρτί αυτό, τη συνόδου, το κράτος και το έρεψε στον κάλαθον των αχρίστων. Διαμαρτυρήθη η εκκλησία μας δια το αυτόματο διαζύγιον. Αλλά και όχι μόνο η Ιερασύνοδος, αλλά χιλιάδες λαού, Αγρινίου, Μεσολογγίου, πόλεων διαφόρων, Μακεδονίας και Κρήτης, εφούναξε τη δημοκρατική μας πατρίδα. Κι όμως εψηφίσει το αυτόματο διαζύγιον. Γιατί 2-4-5 μεγάλα πρόσωπα, τα οποία είναι ισχυρά και μεγάλα, ήθελαν να διώξουν τις γυναίκες των, ήθελαν να συνάψουν γάμων με τα σφαλακίδια των. Υγνοείται η εκκλησία μας στο ζήτημα των αμβλώσεων, που εψήφισαν νόμον ο οποίος δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ο οποίος κάθε γυναίκα σήμερα μπορεί να βγάλει να πετάει το παιδί της, με όση ευκολία πετάει ένα δόντι ο δοντιατρός από το στόμα της. Υγνοείται η εκκλησία στον οικογενειακό δίκαιο, που ζητάει να ψηφίσει νόμον οικογενειακού δικαίου, ανατροπή του πάντων. Τώρα τελευταίως μαθαίνω, και διάβασα προημερών,
ότι λέει επειδή μπήκαμε στην ΟΚ και οι Γάλλοι, και τα άλλα έθνη δεν έχουν στα αυτοτιτλές των δεν γράφουνε, τα στοιχεία τους, αλλά δεν γράφουν ότι είναι χριστιανοί θρήσκευμα. Και τώρα λοιπόν θα σβήσει, λέει, από τις ταυτότητες το θρήσκευμα. Δηλαδή ζώα θα γίνομαι. Δηλαδή δεν θα έχουμε ταυτότητα Ορθοδόξου Χριστιανού. Αλλά απλώς μόνο θα σημειώνεται η ηλικία, το βάρος, η μορφή, τα σχήματα κλπ. Μόνο το θέμα αυτό της θρησκείας που είναι το γνώρισμα του Έλληνος. Το γνώρισμα το κρεβάτι. Δεν είμαστε, δεν γνωριζόμεθα, δεν είναι γνώρισμά μας. Άλλο τι, παρά μόνο η θρησκεία των πατέρων μας, υπό τις οποίες συγγονίστηκαν. Θα σβήσει λοιπόν και αυτό από τις ταυτότητες. Και αυτό για να ευθυγραμμιστούμε, με την ΕΟΚ. Με το 19ο της Αποκαλύψεως. Συνεχίζω, αγαπητοί μου χριστιανοί. Τελειώνω, τελείωσα. Θα μου πείτε, μα γιατί, γιατί δεν χωρίζει η Εκκλησία, γιατί, το είπα, 30, το κήρυξα, το είπα. Α, ξέρετε γιατί, Θα κάνουμε αποκαλύψεις απόψε, αφού θέτε έτσι. Διότι μερικοί είναι, κάποιος λέει, πλούσιος βασιλιάς της παλιάς εποχής, για να περιποιηθεί τους εχμαλώτους τους, τους έδαινε όχι με σιδερά δεσμά, αλλά τους έδαινε για να τους περιποιηθεί με χρυσά δεσμά. Ποιος από εσάς θέλει να το δέσουν με χρυσά δεσμά? Τα δεσμά είναι. Είτε χρυσά είναι, είτε σιδρένια είναι. Η πολιτεία λοιπόν έδεσε την Εκκλησία με χρυσά δεσμά. Ποια είναι τα χρυσά δεσμά? Το παραδάκι. Έλα δεσπότη, πάρε 50.000 δραχμές. Έλα παπά, άνοιξε τον κρεβανό, πάρε 25.000 δραχμές. Πάρε 30.000. Έλα εδώ, έλα εκεί. Και έτσι λοιπόν τρέμουν οι αρχιερείς, τρέμουν να ακούσουν χωρισμόν. Χαθήκαμε, σου λέει. Ω άπιστη και όλοι εγώ άπιστη. Εμβλέψετε τα πιτρινά του ουρανού. Άτι να ουσπίρουσε δερίσιο ο δεπατήρ ουράνιος πρέφει αυτά. Στη Ρωσία, στη Ρωσική Επανάσταση, για να τελειώνω, συνέβη το εξής. Ότι μπήκαν οι Μπολσεβίκοι μέσα, στις πόλεις. Και ήταν τότε η Εκκλησία, Πιτσάρου, καθόταν και τότε Πιτσάρου. Καθόταν, δεν καθόταν τώρα μόνο επί της κοκκίνης εξουσίας, αλλά καθόταν και τότε. Και μπήκαν σε μια πόλη και πήγαν στη Μητρόπολη και ανοίξανε τα κρηματοκιβώτια της Μητροπόλεως και βρήκανε πιθάρι από χρυσά ρούμπλια, λίρες χρυσές. Τις πήραν όλες, τον κρέμασαν τον δεσπότη στην πλατεία της πόλεως και γράψανε: «Εμβλέψανε τα πιτρινά του ουρανού, άτενο σπύρουσε ο δεθερίους ο δεπατήρ ουράνιος στρέφει αυτά». Τα χρυσά δεσμά λοιπόν. Και μόνο χρυσά δεσμά. Και αφού λοιπόν μας δίνει το χρήμα και γίνει καμπλό, μισθωτή! Είναι μισθωτή! Ούμερη μνούση, καθώς είπε ο κύριος για τα πρόβατα. Είναι μισθωτή πλέον. Δεν είναι πλέον κλήρος ο οποίος εξαρτάται από τον λαό αμέσως. Αλλά είναι κλήρος ο οποίος εξαρτάται από τον κορβανά, τον δημόσιο κορβανά, εις τον οποίο Ισραήλ φορολογεί παντός είδους και μισθώματα πόρνες ακόμα. Εκεί καταντήσαμε. Και μόνο και η Εκκλησία, όχι μόνο δεν διαμαρτύρεται, αλλά τι κάνει. Κάνει και κάτι άλλο, το οποίο προκαλεί την αηδία. Προκαλεί την αγανάκτηση. Ποιο είναι? Ότι αντί να ελέγξει, αντί να διαμαρτυρηθεί, αντί να υψώσει την σημαία της, κάθε στιγμή παιδάρια σηκώνονται κάτω στους δρόμους και νικούν και τριαμβεύουν, η Εκκλησία με μια τεράστια δύναμη δεν σημαίνει τη νύχτα καμπάνα νεκρικά, να πει κάτι παιδένει στην Ελλάδα και να ζήσει τον ελληνικό λαό. Τίποτε απολύτως. Έγινε εισπράκτορα καρπαζών εκ μέρους του κράτους, του επισήμου και έγινε πλέον διότι έχει τα χρυσά δεσμά και φοβείται μήπως χάσει τα χρυσά δεσμά και τρέμουν. Μου λέγε ο Μακαρίτσος Σπυρίδων, Αγουστίνε, μη φωνάζεις πολύ. Θα κλείσουν, θα μας κόψουν το μισθό. Και αν μας κόψουν το μισθό, τι θα συμβεί? Θα γίνει νέα εκκλησία, ζώσα και ελευθερία εκκλησία. Μάλιστα, και τώρα τι βραβεύει, τους βραβεύει. Δεν θέλω να φέρω ονόματα, απλώς όμως λέγω ότι η εκκλησία, τον τέος πρόεδρο δημοκρατίας, ο οποίος σύνοιξε το στόμα του, ο ψευδοφιλόσοφος αυτός και είπε, κάτω τα δόγματα, δεν υπάρχουν δόγματα, είναι παραμύθια, το έδωσε παράσημο. Κάποιος γελάει, εγώ δεν γελάω, εγώ κλαίω. Διότι είναι φοβερά πράγματα. Για φανταστείτε στράτευμα να μην βραβεύει τον ήρωα, αλλά να βραβεύει τον υποτάχτη του ήρωου καθήκοντος. Και αντί να φορίζει, να βραβεύει και να παίρνει που πάμε. Κάποιος πάλι άλλος, έναν άλλον πρωθυπουργό της αυτών, έναν άλλον πρόεδρο, νυν πρόεδρο δημοκρατίας, ο οποίος υπέγραψε τα περιχειριασμού και ο οποίος η πρώτη επίσκεψη του πρόεδρου, του νυν πρόεδρου δημοκρατίας, η πρώτη επίσκεψη ποια είναι? Είναι του Πάπα. Του νουνσίου του Πάπα. Αυτό ήνοιξε η πόρτα για πρώτη φορά να υποδεχτεί τον Νούτσιο, ο οποίος ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να υπονομεύσει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλο βραβείο. Πάρει αυτό, πάει στη Θεσσαλονίκη, παίρνει άλλο βραβείο. Άλλο σταυρό. Λοιπόν, και έρχεται και ο άλλος, ο οποίος δυστυχώς είναι μασόνος, αποδειγμένος μασόνος, και του δίνει και προχθές άλλο βραβείο αυτήν. Ναι.
Αυτή είναι η Εκκλησία. Και τώρα, αγαπητοί μου, τελείωσα. Ενώπιό σας δύο εικόνες παρουσίασα. Μία εικόνα έπαυλων, ωραία, αγγελική, υπέροχων. Είναι η εικόνα της ελευθεράς και ζώσης Εκκλησίας. Κοιτάξατε την, δακρύσατε την, πονέσατε την. Αγωνιστείτε, αδέρφια μου. Δεν ήμουν αγών του ενός ανθρώπου, είναι αγών όλων σας. Δεν είδαμε την Εκκλησία στο ύψος αποστολής της. Η άλλη εικόνα, την οποία θα μας φέρει ο ζωγράφος, η Σάλιν Κελκύργμα, εάν προλάβουμε ένα καρβαλοκύργμα, λοιπόν, τότε θα είναι η Εκκλησία η οποία κάθεται της ράχιος στο κοκκίνο. Διαλέξατε και πάρετε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εδώ μέσα και μια μικρά ακόμα μερίση ιερέων, οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα, βέβαιος περί αυτού ότι δεν είναι κατάσκοποι, αλλά είναι ακροατέ του Θεού Λόγου. Είμαι βέβαιος ότι όχι μόνο εσείς, αλλά και οι κληρικοί που βρίσκονται εδώ θα είναι υπέρ μιας ελευθερίας της Εκκλησίας. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τώρα η Εκκλησία, χωρισμός δεν θα γίνει από την Εκκλησία. Το λέγω με τα λύπης, προφητεύω. Η Εκκλησία, η ιεραρχία δεν θέλει χωρισμό. Η χωρισμός θα γίνει από το κράτος, το άθεο και μασονικό. Η Εκκλησία, αφού εξεμεταλλεύτηκε επί 150 χρόνια την Εκκλησία του Χριστού και χρησιμοποίησε αυτήν ως υπηρέτρια των νόμων πυθυνών, θα δώσει μια κλωτσά και την πετάξει από τη ράχη του κράτους και θα νομίζει ότι θα είναι πτωχή. Αλλά μια Εκκλησία πτωχή. Μια Εκκλησία πτωχή. Μια Εκκλησία πτωχή. Σαν τον Αζωραίο. Σαν τον Αζωραίο. Μια Εκκλησία διωγμένη σαν τον Αζωραίο. Μια Εκκλησία σταυρωμένη σαν τον Αζωραίο. Αυτό το αρνίον το άκακον. Το ανίον το άκακον δεν θα νικήσει το κόκκινο θηρίο, δεν θα νικήσουν τα θηρία της Αβύσσου. Θα νικήσει ούτε ο τίγρης ούτε ο λέων, ούτε τα σύμβολα του σκότους, ούτε η μισέλινος. Θα νικήσει Ιησούς Χριστός ο Σταυρωμένος, ο πέδες ελλήνων, η μύθος και ο Χριστός πάντως.